Σήμα για νέες μόνιμες μειώσεις φόρων το 2026 και το 2027 με στόχο την ανακούφιση της μεσαίας τάξης έδωσε χθες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Όσο τα διαφορετικά αυτά μέτρα έχουν μόνιμο χαρακτήρα, δεν προέρχονται από έκτακτες φορολογήσεις, τόσο μας δίνεται η δυνατότητα και μετά το 25, το 26 και το 27 να προγραμματίσουμε και άλλες μόνιμες μειώσεις φόρων. Θα στρέψουμε την προσοχή μας στην περαιτέρω ανακούφιση της μεσαίας τάξης. Αν έχουμε σταθερή υπεραπόδοση από διαρθρωτικά μέτρα, ναι, μπορούμε να μειώσουμε και άλλο τους φορολογικούς συντελεστές. Τα φώτα πέφτουν στην αναμόρφωση της φορολογικής κλίμακας με στόχο την ανακούφιση των εισοδημάτων από 10.000 έως 40.000 ευρώ. Σήμερα τα εισοδήματα έως 10.000 ευρώ φορολογούνται με συντελεστή 9%, αλλά η κλίμακα ανεβαίνει απότομα στο 22% για τα εισοδήματα από 10 έως 20.000 ευρώ. Η μείωση αυτού του συντελεστή, για παράδειγμα, στο 18% θα έδινε ανάσα 400 ευρώ ετησίως σε μισθωτούς με μηνιαίες αποδοχές κοντά στα 1.400 ευρώ. Ένα δεύτερο σενάριο προβλέπει εμβόλυμο συντελεστή κοντά στο 15% για εισοδήματα άνω των 10.000 ευρώ, ενώ υπό εξέταση για μείωση είναι και ο επόμενος συντελεστής που σήμερα είναι στο 28% για εισοδήματα από 20 έως 30.000 ευρώ. Δεν αποκλείεται μάλιστα το lifting να αγγίξει όλη την κλίμακα έως και τον ανώτατο συντελεστή 44%. Η χώρα μας από τον περιορισμό της φοροδιαφυγής θα έχει παραπάνω έσοδα 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Ποτέ δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο. Στο τραπέζι παραμένει και το ψαλίδι στα τεκμήρια διαβίωσης, ενώ κλειδί για να προχωρήσουν όλες οι μεταρρυθμίσεις είναι να αυξηθούν σε μόνιμη βάση τα έσοδα από την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής.